Χαϊντέ! Θέλω να δεις αυτά. Αυτά είναι σήμερα. Όχι από τα βραχιόλια. Το κατάλαβα. Από το παιδί μας. Το κομμένο χέρι σου. Όχι, είναι καλά. Θα αυτό ζήσω. Ήταν όλο. Θα ζήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι όπως το περιέγραψα, νομίζω σου είχε φύγει λιπέτσα. Μένα μόνο. Νομίζω ότι πέρασε κι ένας νορμάλ μήνας από την καμπούρα μας. Νορμάλ. Νορμάλ. Νορμάλ ήταν ο μήνας που πήγαμε Χάρμενα, που πήγαμε Θεσσαλονίκη, κάτσαμε normal μια μέρα Αθήνα στο ενδιάμεσο. Δεν ήτανε κακός. Ah. Δεν ήτανε, ήτανε καλούλης, συνεργάσιμος, παραγωγικός. Παραγωγικός, αν μη τι άλλο. Και όσο προχωράει έτσι και ανοίγει ο καιρός. Και μπαίνει το καλοκαίρι βασικά, γιατί νομίζω ότι ναι, τώρα που ναι, η μέρα μεγαλώνει, έχει κάνει τώρα 2-3 μέρες ηλιοφάνεια και έχει... Το είναι μας, το μέσα μας έχει αρχίσει και αυτό, μια εθνική υπερηφάνεια, μια... Άσχετο. Ναι, άσχετο, αλλά ξέρεις αυτό που σου βγαίνει από εδώ, από τα σωθικά, έχω παχύνει. Λίγο μαζονάκι. Ναι, μπορούμε όμως να μοιραστούμε πάλι κάποια αγαπημένα κάποιου μήνα σε αυτό το τίμιο κανάλι και τώρα κοιτάω το κουτί από τις κάψουλες του καφέ, γιατί πήγα να κάνω καφέ και μόνος δεν έχει κάψουλες και μου λέει παραγγείλει και δεν έχουν έρθει. Και κάνω γύρισμα χωρίς καφέ. Και αυτό είναι άλλη μία συνωμοσία για να μην σπάσω το κουπάκι, το λευκό, χωρίς χερούλι. Εγώ θέλω να πω ότι όσο προχωράει αυτό το κανάλι. Πού πάει, προχωράει, ωραία, μεγαλώνει. Ψηλώνει, ομορφαίνει. Χαμός, ναι. Τόσο λιγότερα αγαπημένα έχω μέσα στο μήνα, γιατί τόσο περισσότερη δουλειά έχω να κάνω. Και μας φτάσαμε. Δηλαδή σήμερα έλεγα στον Ανδρέα όλες οι σειρές που θέλω να δω και δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Ήταν πολλέ. Έχω πολλά αγαπημένα αυτό το μήνα. Πέντε. Εγώ έχω τρία. Όχι, Παναγία μου, πάλι εγώ θα ξεκινήσω. Και θα το πει και γρήγορα. Θέλω αυτό το βίντεο να βγει 15 λεπτά. Η αγαπημένη μου εφαρμογή για αυτό το μήνα είναι μια εφαρμογή που την είχα δει από. Από ένα βίντεο που είχε κάνει η μικρή Ολλανδέζα με αγαπημένες τις εφαρμογές για βίντεο editing κτλ. Mm-hmm. Λέγεται 90s, είναι αυτή εδώ. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εφαρμογή είναι ότι βρήκα τρόπο να βάζω άσχετη μουσική, ενώ άσχετη δική μου επιλογή μουσική, σε βίντεο που έχω εγώ τραβήξει, χωρίς να κάνω μια τρελή διαδικασία. Γιατί μπορείς να πάρεις μουσική από άλλο βίντεο που σημαίνει ανοίγεις Spotify, το τραβάς ένα βιντεάκι και πετάς τη μουσική και όλο αυτό μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Και δεύτερον, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία φίλτρα, δηλαδή. Θα μας πεις πώς λέγεται. 90s. Α, δεν το είπα. Το είπα πριν. Θα γυρίσω στο μοντάζ και θα σας δείξω ότι το είπα. Λέγεται 90s. Πέρα από το ότι κάνεις ένα κροπάρισμα, κάνεις ένα slow motion ή ένα speed έτσι τσακμπάμ, μπορείς να επιλέξεις φίλτρα. Και έχω κάνει ένα-δυο story με τέτοια φίλτρα. Mm-hmm. Και το ωραίο είναι ότι μπορείς να επιλέξεις και τη χρονική διάρκεια στην οποία θα εφαρμοστούν. Δηλαδή δεν είναι ότι το πετάς από πάνω και τελείως. Μπορείς να κάνεις μισό βίντεο με το φίλτρο, μισό με άλλο φίλτρο. Εδώ να το κάνεις ψυχεδέλεια. Καταπληκτικό φίλτρο. Μπορείς να κάνεις τη γιαγιά μου ψυχεδέλεια, τη βλέπετε. τη βλέπετε τώρα. Εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η γιαγιά μου. Κάτσε να σας την παίξω. Τη βλέπετε. Έκανα τη γιαγιά μου ψυχεδέλεια. Και είναι αυτή η εφαρμογή που με τρία κουμπιά έχεις κάνει ένα βίντεο με το τίποτα. Δηλαδή τραβάς μια μαλακία, θες να ανεβάσεις κάτι ψαγμένο. Την περνάς από αυτό, έγινε. Γεια, αντίο. Με την ίδια λογική θα βάλω κι άλλο αγαπημένο. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν καθόλου. Κάτσε να κλειστεί η γιαγιά μου που παίζει. Για τους ανθρώπους που σαν και εμένα, μόλις πέσουν στο κρεβάτι δεν μπορούν να ξανασηκωθούν και πιθανότατα έχουν ξεχάσει να κάνουν κάποια πράγματα. Για πολλά από αυτά δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Όμως, αν θέλετε να κλείσετε την τηλεόραση ή την οθόνη και το τηλεκοντρόλ δεν είναι κοντά σας, υπάρχει το pill remote. Το ανοίγεις, φορτώνει. Το συνδέεις με το wifi σου και με τη συσκευή που θες και να κοίτα. Αμώ το δεν το κάνει από εδώ, πρέπει να κοιτάει όπως το τηλεκοντρόλ. Τι να πατήσω, το off. Το off, ναι. Τη δεύτερη οθόνη. Α! Έκλεισε. Την έκλεισα. Και την ξανανοίγεις κιόλα. Και μπορείς να αλλάξεις και κανάλια, είναι τηλεόραση, να αυξομοιώσεις την ένταση κτλ. Και παιδιά, είναι πολύ χρήσιμο γιατί βαριέμαι. Α, την άνοιξα. Αυτή αρχικά είναι όντως πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Αλλά θέλω να πω ότι έχει και μια άλλη χρησιμότητα. Θα τη βρήκα τώρα εγώ. Διότι εγώ ήθελα έχω... να πάω στο δωμάτιο του μπαμπά μου και να τον τρολάρω και να τον ανοιγοκλίνω. Εγώ που ξέρεις πως είναι το δωμάτιό μου και έχω την τηλεόραση στο γραφείο παραπλεύρος του κρεβατιού μου. Και πάνω στο κρεβάτι μου έχω το λάπτοπ, τους φορτιστές μου κτλ. Το τηλεκοντρόλ μου πιάνει και χώρο. Έχω δύο τηλεκοντρόλ πάνω μου, τρία καλώδια και δεν χωρά να περάσω. Οπότε με ένα κάνω δουλειά. Τέλειο. Πλυντήριο απογειώνεται. Το πλυντήριο θα απογειωθεί σε λίγο. Και θα συνεχίσω εγώ. Αρχικά μύρισέ με. Εγώ σου το πήρα. Ναι, εσύ μου το πήρες εμείς. Έδωσες την κάρτα σου γιατί μου χρώσταγες 60 ευρώ. Ε, δεν είναι πολύ ωραία. Και μου είχες πει και εσύ. Μα σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, εγώ σου πάνω την πάρει. Είναι αυτό το αγαπημένο μου για αυτό το μήνα. Είναι αυτό το άρωμα, το Hugo Boss. Το Boss, το Bottled, το
Eau de toilette. Προσέξτε. Σε άπτε στα αγγλικά. Σε άπτε στα αγγλικά θα σα πω και γιατί γαλλικά. Το αγάπησα. Πρώτα απ' όλα γιατί το μύρισα και είπα αυτό το άρωμα θέλω να το πάρω. Γιατί αν μυρίσω άρωμα και το σκεφτώ πάνω από μια μισή φορά, δεν το αυτό. Θέλω πολύ. Δεν είναι αυτό. Δεύτερον, διότι ήμασταν στα duty free στη Θεσσαλονίκη και ήταν αυτό το έχω 3 λεπτά να μην τσεκάρω κάτι. Εκεί στάνταρ θα ψωνίσει. Μην τσεκάρει. Θα στα πω εγώ. Και το τρίτο είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου που αγοράζω αρώματα από τότε που με θυμάμαι, πήρα άρωμα το οποίο είναι 200 ml. Δηλαδή είναι. Το βλέπετε. Θες ασφαλό λίγο. Και δεν μου βάζεις, γκόμενο δεν έχω. Εντάξει καλέ. Είναι το σωστό, το πρόστιχο, το αντρικό το άρωμα. Ναι. Το οποίο δεν είναι έχω παρκάρει αντρικό. Τη μερτσέντα απ' έξω, κάτσε να σε κεράσω ένα ποτό στο μπαρ. Είναι του γοητευτικού 40. Αυτό. Μόνο που επειδή εγώ είμαι 25, το φορά και με κάνει γοητευτικό 25. Το πήρα σε μια τρελή προσφορά, 200 ml 60 ευρώ. Δηλαδή θα βάλω και στο σομσόν. Ή όπου επιτρέπεται από τη φιλοζωική. Θα βάλω στον πατέρα σου. Α. Θα βάλω στη μάνα σου. Μυρίζει... Θα σα κυνηγάω και θα σα ψεκάζω όλου. Και του πάει. Όχι, δεν του πάω. Δεν μου σπάσει ποτέ άρωμα. Φαντάσου λίγο. Για πες μας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω αγαπημένη ταινία. Α, αποκλείεται. Που την κατέβασα με την προοπτική ότι είναι θα μαλακία, horror και τα λοιπά για να τη δω στο αεροπλάνο. Πρέπει να βρεις άλλη εισαγωγή να λες, γιατί κάθε φορά λες την ίδια. Μαλακά, δεν το λες για το αεροπλάνο. Την κατέβασα για να κοιμηθώ και έκατσα μέχρι τις 9 το πρωί. Μου είχαν πει ότι είναι χάλια και τελικά είναι τέλεια. Βρες άλλη εισαγωγή. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μα μου συμβαίνει συνέχεια. Πέφτω στην ίδια μου την παγίδα. Πόσο σατανική είσαι με τον ίδιο στον εαυτό. Είναι απίστευτο! Για πες μας! Νόμιζα ότι είναι μαλακία. Αλλά δεν ήταν. Η ταινία λέγεται Cam, όπως λέμε κάμερα. Ναι. Όχι το άλλο. Όχι, πάνω. Το Cam που το σκεφτήκαμε. Είναι του 2018 και ουσιαστικά είναι ένα cam girl. Αχ, μου την είπες, ναι! Την είπα καλά στο αεροπλάνο, αφού την έβλεπα. Τελείωσε η πτήση, δεν είχα τελειώσει την ταινία και προχώραγα και έβλεπα την ταινία. Α, πες, μου άρεσε. Πες τα παιδιά. Είναι ένα cam girl. Cam girls είναι, για όσους δεν ξέρουν, κάποιες κοπέλες οι οποίες live on camera σε κάποια συγκεκριμένα site κάνουν κάποια δουλειά. Πράγματα. Ανάλογα με το. Κάνουν κάποια show. Πόσα tokens δίνεις. Tokens είναι. Σαν να κάνεις donate ένα ποσό. Ναι, ναι, ναι. Μια ναι, συνεισφορά ναι. Δίνεις 1 ευρώ, 2 ευρώ για να κάνει κάτι. Ναι, show. Ναι, ναι, ναι. Και σε κάποια φάση κάποιος της κλέβει το account. Τρομακτικό. Ό,τι δουλειά και να κάνεις. Από το οποίο ζει, προφανώς. Και ψυχοπάροχα κιόλα. Και παιδιά, είναι τόσο ενδιαφέρον. Καταρχάς, κοπέλα είναι πανέμορφη. Άσχετο. Αυτές κάνουν αυτές τις δουλειές, Ελένα μου. Μην κοιτάς εμείς που είμαστε πανέμορφοι και δεν τις κάνουμε. Κατά δεύτερον, είναι από τις ταινίες που άλλα πράγματα νομίζει στην αρχή, άλλα νομίζει στη μέση, άλλα γίνονται στο τέλος. Δηλαδή, το τέλος δεν το περίμενα. Ναι, δεν μου είχες πει για το τέλος, μην μου το πεις. Γιατί είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ thriller. Δεν είναι καθόλου horror τελικά. Είναι mystery thriller. Άλλο το horror, άλλο το thriller. Ναι, εντάξει. Είναι να το δω εγώ. Ναι, 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 ναι. Ναι, ωραία. Ναι, ναι, ναι. Αυτή με έψησε. Είναι εξαιρετική. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό εγώ περπάταγα στο αεροδρόμιο με το κινητό έτσι. Τι θα βγάλει πια αυτή η τσάντα. Του Sport Billy, ναι. Άντε πάλι. Όχι, δεν το ξαναδείξε. Ναι. Βεβαίως και έχω και λόγο που το δείχνω. Θα σου πω. Λοιπόν. Γιατί το πρότεινε στον Αλέξανδρο και ακόμα δεν το έχει παραγγείλει. Όχι, δεν το δείχνω επειδή το έχω προτείνει στον Αλέξανδρο μαλλιά τη άλλα. Και δεν το έχει πάρει ακόμα. Οπότε, αν μας βλέπεις, θα στο φέρω την Πέμπτη που θα σε δω. Είναι ίσως το αγαπημένο μου προϊόν. Γενικά, εδώ και ένα χρόνο που βάζω πάνω μου κάπου, το χρησιμοποιώ. Είναι από τη Redken Brews την αντική σειρά, το Clay Pomade. Δηλαδή, κάτι σαν πυλός με άργυλο. Ας σε μεταφράζω εγώ. Το οποίο, για να δείτε πόσο αγαπημένο είναι, έφερα το άδειο. Το σχεδόν άδειο. Δηλαδή, σήμερα έβαλα από αυτό. Έχω κι άλλο. Έχω προπάρει για να είμαι έτοιμος. Είναι ο αγαπημένος μου πυλός γιατί τον έχει χρησιμοποιήσει και εσύ αρχικά. Το έχει χρησιμοποιήσει και εγώ, γιατί το έχω και εγώ και είναι όντως γαμάτος. Γιατί, πρώτον, δεν βαραίνει τα μαλλιά. Δηλαδή, μπορείς να τον βάλεις χωρίς λακ, γιατί εγώ βάζω και λακ για να σταθεί μέχρι όποτε γυρίσω σπίτι μου αυτό το μαλλί και να έχει ένα πάρα πολύ όμορφα περιποιημένο μαλλί χωρίς να είναι κοκαλωμένο. Δεύτερον, εμένα η μυρωδιά του μου αρέσει. Τώρα εντάξει, αυτό είναι και πόσο καιρό ανοιγμένο. Εμένα αλλά... καθόλου. Τρίτον, τα μαλλιά, ακόμα και να τύχει να μην λουστώ την επόμενη μέρα, δηλαδή σπάνια θα λουστώ μέρα παραμέρα, αν έχω βάλει αυτό, δεν είναι λαδωμένα. Και ό,τι και να βάλω στα μαλλιά μου, μου τα λαδώνει μετά την πρώτη μέρα. Τέλειο ότι λούσαμε και εγώ κάθε μέρα βέβαια. Είναι νομίζω το πιο ελαφρύ προϊόν αυτή τη κατηγορία. Ο πιο ελαφρύ πυλό. Έχει και μια λάμψη το μαλλί, δεν είναι τελείω. Άχυρο. Και το αγαπώ και το έχω προπάρει. Για να πάτε να το προπάρετε κι εσείς, γιατί θα τα προπάρω εγώ όλα και μετά δεν θα βρείτε. Τα προπήρε. Καλάθι. Συνέχισε. Έχεις άλλο ένα δηλαδή. Άλλα δύο. Αφού είχες ένα, δύο, τρία, τέσσερα και ένα πέντε, δεν είχες τρία. Τι πέντε καλά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εντάξει, ναι. Σε αγαπημένο τραγούδι. Α, έχω κι εγώ. Τέλεια. Τα αρχίδια μας. Ενώ για να το πω μετά. Το δικό μου θα είναι καλύτερο. Για πες να ακούσεις. Για όλους εσάς που θα.
Ντέιλ Παρούση. Έλεγα λοιπόν ότι αγαπημένο τραγούδι για όλου αυτού που θέλουν καρδούλα του να πονέσει. Ναι. Είναι το The Nurse Who Loved Me από A Perfect Circle. Είναι ένα τραγούδι που εγώ το έχω συνδυάσει τέλο πάντων με κάποια πράγματα. Γιατί μου το έβαζα. Που μου λέγεται αυτό το τραγούδι μου θυμίζει εσένα. Είχε παλιό καιρό τη μέρα που το άκουγες. Και έτσι με θλίβει λίγο και είναι γαμώ το σπίτι μου. Τώρα βγάζω τα συναισθήματά μου, σας παρακαλώ. Δεν θα ήθελα. Και είναι έτσι μια γλυκιά, ήρεμη μπαλάντα. Είσαι μια ροκ μπαλάντα που θα αγαπώ για πάντα χωρίς να ξέρω το γιατί. Άρχισε Αλεξή. Καμία σχέση. Ναι. Είναι μια ήρεμη μπαλάντα που εξηγεί αυτός για τη νοσοκόμα που τον αγάπησε. Και για το τι έχει αυτή, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά πώς τον κοιτάζει διαφορετικά από τους άλλους. Και έχει όλα αυτά που χρειάζομαι και bla bla. Θα σας φανεί περίεργο στην αρχή, αλλά πιστέψτε με, είναι στενάχωρο. Άμα το λέω εγώ, είναι στενάχωρο. Καλά, άμα είναι να στεναχωρηθούμε, θα πω και εγώ το δικό μου αγαπημένο. Το οποίο είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι ακούω την τελευταία εβδομάδα στο repeat και δεν έχω πέσει ακόμα σε κατάθλιψη. Δεν ξέρω τι αντισώματα έχω. Είναι από Μαντρουγκάντα, το Honey Bee. Εντάξει τώρα, εντάξει. Που δεν υπάρχουν κάποιες μπάντες ή καλλιτέχνες, αλλά μπάντες κυρίως. Και μπάντες, μη σου πω. Ναι, που κουβαλάνε μαζί τους μία στεναχώρια, μία κατήφλα. Είναι μία τέτοια μπάντα. Η Μαντρουγκάντα κάνει και μία κρυφαίμιο καταληξία. Άνθρωπος που είναι καλά στην υγεία της. Δεν ακούει. Δεν ακούει η Μαντρουγκάντα. Έρχονται και στην Ελλάδα τώρα αρχές Απριλίου. Το είχα ακούσει στο τέλος ενός βίντεο. Το έκανα σαζάμ γιατί κάτι μου θύμιζε, αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ ποιο ήταν. Το βρήκα και τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Το πρωί στη δουλειά πηγαίνοντας αυτό, κακό μην το κάνετε γιατί το 8ωρο μετά δεν περνάει. Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι όμορφο που να μην είναι στενάχωρο. Είναι αλήθεια αυτό. Καροπό τραγούδι και όμορφο δεν υπάρχει. Τέλος. Είναι όλα τα τραγούδια τα ωραία στενάχωρα. Και ανέκαθεν είχα μια έφεση σε αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή, εγώ και καλά να είμαι τέτοια ακούω. Ναι, πάντα. Πάντα. Ποτέ δεν ακούω χαχαχά. Εκτός αν ακούω Φουρέιρα, η Βύση. Είναι από το άλμπουμ το ομώνυμο Ματρουγκάντα του 2008. Αν θέλετε να πάτε να ψαχτείτε, είναι αυτό που ακούσε έναν ήχο και δεν ξέρεις από ποιο χρόνο έρχεται. Σου κάνει λίγο παλιό, αλλά ταυτόχρονα είναι δεκαετίας. Τι, το Honey Bee. Δεν θα μπορούσε να είναι μια νεϊντήλα. Ξένη νεϊντήλα ελληνική. Πραγματικά μπορείς να πουλήσεις. Τι να σου πω. Σοβαρά τώρα το λέω. Γιατί αυτό μ' άρεσε να μην το πω. Αφήκετε με. Τι λέω να πες. Πήρε αθλητικά μια φορά. Τι αθλητικά τέλος πάντων. Ναι, για μίλησέ μας. Αυτά. Φέρε μωρή, το κρατάω. Πες μας. Είναι τα μοναδικά αθλητικά που μου πάνε. Φανταστείτε γενικά πότε έβαλε τελευταία φορά αθλητικό στη ζωή της. Έχω πάρει. Έχεις να βάλεις από τότε που τα λέγαμε σπορτέκ. Πέρα που έχω ένα ζευγάρι αθλητικά κανονικά για το γυμναστήριο τότε που πήγαινα. Για τους καταράκτες. Για τους καταράκτες. Αυτά όμως δεν τα βάζω έξω γιατί ντρέπομαι να άσχημα. Σε κάποια φάση που ήταν της μοδός αυτά τα sneakers, πήρα κι εγώ κάνα δύο ζευγάρια. Αυτά τα πώς τα λέτε. Αυτά τα. Αλλά να σας πω κάτι, δεν πάνε στο πόδι μου. Αυτό που έχει 6,5 εκατοστά πάτο. Και έχει και το λεοπάρτο εδώ. Αυτό είναι 6,5 εκατοστά. Αυτό είναι 6,5 εκατοστά. Ναι. Αυτό. Ούτε αυτό είναι 25, ούτε αυτό είναι 25. Τι κοιτάς. Αθρίζω εγώ κάποια μαθηματικά. Τι σε ενοχλεί. Είναι τα μοναδικά sneakers που μου πάνε. Και ισκύ. Η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που τα πήρα δεν έχω βάλει άλλο παπούτσι. Τα χαίρομαι λίγο τώρα που κατάφερα κι εγώ. Το παίζω έτσι λίγο πιο grunge κομμενάκι. Από πού τα πήρες? Τα πήρα από ένα μαγαζί που λέγεται Cilia D που μου το εμφάνισε διαφήμιση στο Facebook. Ναι. Και έχει φυσικό κατάστημα στη Νέα Σμύρνη. Α. Και τα παρέγγειλα online και πήγα και τα πήρα από το κατάστημα. Ενέκαθεν τα φοράγαμε. Απλά. Εγώ με τη σαρβίλα πάνω. Ναι, πολύ. Το βλέπεις όμως ότι υπάρχουν μέρες που το πόδι σου δεν θέλει να βάλει αρβίλα. Όχι, το δικό σου η προσωπικά. Η αρβίλα μου είναι πιο πολύ. Υπάρχουν μέρες τα πόδια μας δεν θέλουν να βάλουν τίποτα που να ανεβαίνει το αστράγαλο ή που να πιέζει. Αυτό. Που... Είμαι γυναίκα και έχω μάθει να μην με νοιάζει πώς είναι το πόδι μου μέσα στο παπούτσι, γιατί δεν στα παπούτσια μου εκεί απέναντι στην κάμερα. Είσαι γυναίκα του γλεντιού και δεν υπολογίζει. Ναι. Καταλάβαμε. Η ομορφιά πονάει. Ό,τι εξίζει πονάει και είναι δύσκολο. Αυτό. Είχα κάνει like σε αυτή τη σελίδα στο Facebook κάποτε. Είναι τραγούδι. Το είχαν κάνει και σελίδα. Άιντε, τελείωνε. Θα κατακλειδώσω εγώ. Κατακλείδωσε. Με αγαπημένο sneaker, διότι αυτό το μήνα ίσως ήταν το μοναδικό πράγμα που αγόρασα. Το αγάπη. Εντάξει τώρα αυτό, δεν μετράει. Είναι αυτά τα παπούτσια που φοράω. Κάτσε, κράτα το. Βλέπετε ότι με πιο ευλίγιστα την Αλέξανδρο. Είναι αυτό το παπούτσι που φοράω. Το χρωμένο γιατί δεν το θυμάμαι. Το Reebok Workout Clean Rippy. Στο χρώμα το Washed Yellow, γιατί άμα το δείτε είναι ένα μπεζουλάκι, δεν είναι ολόλευκο και θα λερωθεί και θα γίνει χάλια το λευκό. Το
πήρα με αφορμή μια έκπτωση που είχε, γιατί αλλιώς δεν θα το έπαιρνα 120 ευρώ. Αλλά είναι το πιο άνετο παπούτσι που έχω φορέσει το τελευταίο καιρό, ενώ δεν του φαίνεται. Γιατί όταν το βλέπεις με αυτά τα μυτερά τα δοντάκια, λες καλά, αυτό θα δαγκάνει. Δεν δαγκάνει, ομορφαίνει. Θέλω να δεις, έχω βάλει. Κάλτσες σε βάλα τώρα που ερχόμουν. Έχω κάνει μπάνια. Πιάσε να δεις πόσο ελαφρύ είναι, πιάσε. Είναι ελαφρύ, για πιάσε το. Δεν πιάνει το ένα κουάρτο. Καβαδία πρώτα. Ναι, ενώ που έχει. Και μετά Dolce Vita. Δεν είχα γράψει. Η Σάσα σύνο. Θέλει να ρίξει τον ποιητή. Γράφει ότι είναι tradition over 100 years και είναι handmade. Δεν του το είχα και μπράβο του. Και είναι ωραία άνετα. Είναι τα δικά μου. Για βάλτε δίπλα-δίπλα. Θα υπάρξει αντίστοιχο poll στο οποίο θα ψηφίζετε. Ποιο είναι πιο όμορφο. Εντάξει, μην κοιτάζετε που τα δικά μου δεν τα έχω καθαρίσει. Α, ούτε εγώ τα έχω καθαρίσει. Ναι, πώς θα έχω κάνει εγώ. Θα ψηφίσετε στο poll που θα υπάρχει εδώ. Ποιο είναι πιο όμορφο, το αθλητικό, το handmade ή το λεοπάρ, το αλήτικο. Ψηφίστε. Μην κάνεις, πώς το λένε, αυτό. Μην κάνεις αυτό. Οι διαδικασίες είναι αδιάβλητες. Μαλάκα, έχω ζεσταθεί. Έλα, τελείωνε. Τα γυρίσματα. Αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που ανεβαίνουν σε αυτό το ανοιξιάτικο κανάλι. Το κοκοράκι που κάνεις κάθε φορά σε αυτό το σημείο. Πρέπει να ερμηνευτεί από μια δασκάλα φωνητική. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε σε σχόλιο τα δικά σας αγαπημένα του μήνα, γιατί έχουμε και μερικές σειρές να ξεκινήσουμε. Τι θα γίνει πια με αυτή την ιστορία. Και φυσικά να ψηφίσετε τα δικά μου παπούτσια, γιατί είναι πιο όμορφα από το Αλέξανδρου. Ναι, μην το ξεχάσετε. Άντε γεια.